Το έχουμε καταφέρει γιατί όλοι μαζί προσπαθήσαμε με τα μέτρα το να μείνουμε στο σπίτι. Θα πρέπει αυτά τα μέτρα να συνεχιστούν. Θα πρέπει τα μέτρα στην κορύφωση που έχουμε το Πάσχα και είναι μια περίοδο που πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται με τον ιό. Γιατί τα στοιχεία αυτά που έχουμε είναι πριν από 15-20 μέρες. Δηλαδή θα πρέπει το Πάσχα να κλειστούμε μέσα και να αξιολογηθούν τα στοιχεία στο τέλος Απριλίου. Που στο τέλος Απριλίου θα αξιολογηθούν τα στοιχεία αυτών των ημερών και στο τέλος Απριλίου το τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, αν αυτά τα οποία θα συλλεγούν μέχρι το τέλος του Πάσχα, πρέπει να συζητάμε για αποκλιμάκωση. Αποκλιμάκωση πρέπει να γίνει για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, ο κόσμος δεν ξέρω να αντέχει τα σπίτια τόσο γερό. Η οικονομία δεν ξέρω να αντέχει τόσο γερό. Θα πρέπει να αρχίσει κάποια κριτικότητα. Με τα σχολεία υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κατά την άποψη δική μου, θα πρέπει όλα αυτά να συνεχίσουν ανάλογα με το πώς θα έχουμε τα αποτελέσματα από τις κινητές μονάδες, οι οποίες 500 κινητές μονάδες, οι οποίες θα αρχίσουν να πηγαίνουν στα σπίτια. Ίσως και στους δρόμους να μαζεύουν τα στοιχεία και να αποφασιστεί τι θα γίνει. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν όπως θα γίνει και με τις άλλες χώρες. Να δούμε και τι άλλες χώρες θα κάνουν. Σας, η άποψή σας, κύριε Λαζανά, είναι ότι τα σχολεία, έστω και αν πηγαίνουμε καλά και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι με βάση αυτά τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε και παραμείνουν τα ίδια μέχρι τέλος Απριλίου, δεν θα πρέπει να ανοίξουν σταδιακά από Μάιο και μετά? Πρέπει να πούμε ότι για τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου τελείωσε η σχολική περίοδος τελειώνει. Κοιτάξτε, δεν είναι εγώ θα το αποφασίσω αυτό, θα συζητηθεί και στην Επιτροπή. Εγώ εξέφρασα μία άποψη. Και θα πρέπει και αυτή η άποψη έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι τα παιδιά της τρίτης ηλικίου, που αυτά θα πρέπει να ξεχωριστούν από το όλο σκεπτικό, γιατί είναι αυτά τα οποία ταλαιπωρούνται περισσότερο. Είναι αυτά τα οποία διαβάζουν, τα οποία πάρα πολύ έχουν ένα σημαντικό άγχος. Και ενδεχομένως καθορίζεται και το μέλλον τους από αυτή την χρονική περίοδο και από τις εξετάσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι το πρώτο. Κατά δεύτερο, πιστεύω ότι από όλα τα μέτρα δεν είναι το πρώτο μέτρο που πρέπει να λυθεί τα σχολεία. Πρέπει να λυθούν όλα τα άλλα για να δουλέψει κατά προτεραιότητα η οικονομία. Βέβαια, ενδεχομένως για να δουλέψει η οικονομία μπορεί να χρειάζεται και τι θα γίνει με τα σχολεία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν τα σχολεία δεν δουλέψουν, τι θα γίνουν τα παιδιά, τα μικρά με τις μητέρες ή τους πατεράδες που φυλάνε. Και δεν θα μπορούν να πάνε στη δουλειά του. Είναι ένα πρόβλημα συνολικό. Είναι αλυσίδα. Είναι το τελευταίο το οποίο πρέπει να συζητηθεί, είναι το σχολείο. Έχετε και άποψη, και αυτή η προσωπική, επιστημονική βέβαια εδώ, εν προκειμένου, για τη χρήση της μάσκας από όλους. Ακόμα και αυτής της πάνινης που δεν προσφέρει την απόλυτη ασφάλεια και θέλει ειδική προετοιμασία και προεργασία για να τη χρησιμοποιήσουμε. Γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Αυτή θα πρέπει να πληθεί πολύ καλά, στη συνέχεια να σιδερωθεί το εσωτερικό, το βαμβακερό, και κάθε φορά που τη χρησιμοποιούμε, τη βγάζουμε και ξανά πάλι από την αρχή πλήσιμο και ξανά σιδέρωμα. Και δεν είναι και για περιόδους. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, κύριε Λαζανά? Κοιτάξτε, όπως έχετε καταλάβει, η επιδημία, η πανδημία δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο. Και πολλά πράγματα για τον ιό τα μαθαίνουμε στην πορεία. Και οι οδηγίες οι οποίες δίδονται, και αυτές μπορεί να αλλάζουν από τις ανάγκες, τη διαθεσιμότητα για τις μάσκες και για κάθε υλικό. Λοιπόν, παλιότερα θυμάστε ότι έλεγαμε στον κόσμο να μην κυκλοφορεί με μάσκες, να μην κυκλοφορεί με τις χειρουργικές μάσκες στον δρόμο. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ανάγκη τότε να κυκλοφορούν με μάσκες και πολύ περισσότερο με χειρουργικές, γιατί στερούσαμε από τα νοσοκομεία. Τώρα λοιπόν, το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων της Αμερικής, που από εκεί ξεκίνησε αυτή η ιστορία, λέει ότι όταν βγαίνουμε στο δρόμο, εμείς οι οποίοι μπορεί να είμαστε ασυμπτωματικοί, να μην έχουμε δηλαδή προβλήματα υγείας που να μας υποδηλώνουν την πιθανή νόσηση, μπορεί να μεταδίδουμε τον ιό. Λοιπόν, εμείς που έχουμε το πρόβλημα αυτό και δεν το ξέρουμε, έστω και η απλή αυτή μάσκα μπορεί να προστατεύει τον υπόλοιπο κόσμο, mm-hmm, όταν βρισκόμαστε στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο, mm-hmm, ή σε κάποιους άλλους πλουστούς χώρους. Αν βγαίνεις να τρέξεις, να περπατήσεις σε κάποιο ανοιχτό χώρο, φυσικά και δεν υπάρχει λόγος να βάζεις εκεί την δεν χρειάζεται, μάσκα. Λέτε. Άρα είσαστε υπέρ της άποψης να χρησιμοποιούμε μάσκα για να προστατευτούμε από τους ασυμπτωματικούς, οι οποίοι ενδεχομένως σε εμάς να μεταφέρουν τον ιό. Ακριβώς. Αυτό καταλαβαίνω ότι λέτε. Όπου όμως δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, έτσι. Μπορεί να είμαστε και εμείς, μπορεί να είναι όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Εδώ βάζετε μια άλλη διάσταση την οποία ακούμε για πρώτη φορά. Λέτε αυτό εσείς, είπα, αλλά μερικές φορές όταν το λες μια κουβέντα ξαφνικά μπορεί να μην γίνεται κατανοητό.
Ναι, εγώ τώρα και το κατάλαβα. Όπως δηλώσατε προηγουμένως, πλένεται, την πλένει στο σπίτι, στους 60 βαθμούς και τη σιδερώνει. Τώρα το κατάλαβα, γιατί όταν το άκουσα, όταν ναι. είπατε για τη μάσκα, λέω, τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Λαζανάς, και ήθελα να σας ρωτήσω. Στην ουσία... Λέτε λοιπόν, να το επαναλάβουμε για να γίνει αντιληπτό σε όλο μας, ότι από τη στιγμή που θα αρχίζουν να χαλαρώνουν τα μέτρα και θα κυκλοφορούμε στους δρόμους και θα είμαστε ενδεχομένως ναι. πολύ περισσότεροι ο ένας απέναντι στον άλλον, εγώ μπορεί να βρεθώ με τον Γιώργο Γρηγοριάδη, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, ο οποίος όμως εμένα μπορεί να με κολλήσει. Μπορώ να προστατευτώ εγώ, έτσι. Για να προστατευτώ λοιπόν εγώ, καλό θα πρέπει θα να φορέσω είναι. Τη μάσκα. Ναι. Απλά και θα νομίζω... πρέπει και, θα, και θα, να στο πρέπει να τη φοράει και ο Γιώργος για να προστατεύσει άλλους. Έτσι βασικά. Ναι, αυτό σαφώς, είναι το πρόβλημα για να προστατεύσει άλλους. Σαφώς. Απλά κύριε Λαζανά, λίγο, κύριε Λαζανά, λίγο να διευκρινίσουμε κάτι. Βρισκόμαστε και θα αγκαλιαζόμαστε και θα φιλιόμαστε. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κανονικότητα θα, δηλαδή η κανονικότητα θα αργήσει να έρθει. Πότε βλέπετε μια χαρά... Θα αργήσει να έρθει. Δηλαδή εγώ δεν φαντάζομαι ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι όπως το περσινό. Κύριε Λαζανά... Δηλαδή για πολλούς λόγους. Γιατί δεν θα έχουμε ακόμα τελειώσει το πρόγραμμα. Βλέπετε το λάμπρο, Μανώλη. Το λάμπρο Καλαρίδη. Εάν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, πότε βλέπετε λογικό να αρχίσει μια σταδιακή άρση των μέτρων? Και δεύτερον, είπατε πριν ότι πάμε καλά, αλλά έχετε ορισμένες επιφυλάξεις. Τι επιφυλάξεις έχετε και πότε μπορεί να αρχίσει μια σταδιακή άρση των μέτρων, αν τα πράγματα ναι, έχω μερικές επιφυλάξεις με το θέμα ότι έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε τώρα, τα οποία είναι ευχάριστα, αλλά μπορεί μεθαύριο, επειδή δεν τηρούμε τα μέτρα, να ξεφύγουμε τα νούμερα. Μάλιστα. Κύριε Λαζανά, Γιώργο Γλωριάδη, ναι. κάθε να ρωτήσει. Ήθελα εσύ. Μια διευκρίνηση να κάνω με τον ναι, κύριο ναι, Λαζανά ναι. για τις ναι, μάσκες Γιώργο. Που λέγατε, κύριε Λαζανά. Λέτε όχι στις χειρουργικές μάσκες, αν καταλάβαμε σωστά, έτσι? Ναι, όχι χειρουργικές μάσκες, δεν υπάρχουν χειρουργικές μάσκες τόσες πολλές και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Αν υπήρχαν ναι. χειρουργικές μάσκες για να τις φορέσει όλος ο κόσμος, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Μάλιστα. Λέμε ναι στις επαναχρησιμοποιούμενες. Δεν είναι κακές οι χειρουργικές μάσκες. Δεν υπάρχουν στην αγορά ναι. χειρουργικές μάσκες. Ναι, βέβαια. Στην αγορά, σε φαρμακείο δεν βρίσκεις. Και τις υφασμάτες θα τις φτιάξουμε και μόνοι μας. Φυσικά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, τις οποίες μπορούμε να τρέξουμε πώς θα γίνει χειρουργική μάσκα. Μάλιστα. Κύριε Λαζανά, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε και δεν ξεχνάμε και δεν πετάμε τίποτα από όλα αυτά που μας είπατε. Έβλεπες τα μηνύματα τόση ώρα, μικρή. Τα συγκεντρώνουμε. Βλέπουμε όλα τα μηνύματα των τηλεθεατών. Είδες τι γίνεται. Είδες τι γίνεται. Έχει μεγάλη αγωνία ο κόσμος ακόμα για το ποιοι δικαιούνται τα 800 ευρώ. Έχει μεγάλη αγωνία για το ενίκιο. Ακόμη και αυτοί που, όπως λέγαμε και πριν, νοικιάζουν ένα σπίτι και είναι το μοναδικό εισόδημα που έχουν. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που θα λάβουν μειωμένο το ενίκιο? Γιατί μένουν εκτός. Ποιος ο λόγος να μένουν εκτός? Με τις συντάξεις της εκκρεμής πάρα πολλά μηνύματα, Γιώργο. Περιμένουν, λέει, πόσους μήνες, κάποιοι και χρόνια και για να πάρουν συντάξεις με τις εισφορές τους να τρέχουν. Τι θα γίνει, θα πρέπει, λέει, να τους δει και αυτούς το κράτος. Και είπαμε, σήμερα θα υπάρξει απόφαση, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την κυρία Κεραμέως για το τι θα γίνουν με τα ιδιωτικά σχολεία, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και όλα τα δίδακτρα που έχουν πληρώσει οι γονείς ήδη που θα κληθούν να πληρώσουν αυτούς τους μήνες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είδατε πώς ξεκινάνε τα μηνύματά τους οι φίλοι μας. Καθημερινά δεχόμαστε πάνω από 1.500-2.000 μηνύματα. Το 95% αυτών των μηνυμάτων είναι άνθρωποι που θέλουν βοήθεια, ενημέρωση. Και εμείς προσπαθούμε και το καταφέρνουμε. Να δείτε πώς ξεκινάνε τα μηνύματά τους. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και ειλικρινά εγώ μετά από 30 χρόνια σε αυτή την εκπομπή, πρώτη φορά έχω δει τόσο καλά λόγια μαζεμένα. Ίσως οφείλεται το γεγονός ότι έχω και εξαιρετικούς συνεργάτες. Πέρα από τους εξαιρετικούς που είχα. Τα δύο καινούργια φιντάνια, τον Γιώργο και την Αλεξάνδρα. Τι δίνουμε τώρα, πες μου εσύ, Μεγάλη Πέμπτη, τι δίνουμε? Μεγάλη Πέμπτη, 5.000 ευρώ μετρητά για έναν φίλο τηλεθεατή του Καλημέρα Ελλάδα. Ελπίζουμε να πάνε σε κάποιον που τα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Όλοι τα έχουμε ανάγκη τα 5.000 ευρώ αυτή την περίοδο. Είναι ένα πολύ σημαντικό.